Στο 3,1% υποχώρησε τον Ιανουάριο, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός. Υπάρχει προβληματισμός για την αύξηση στα τρόφιμα. Ο Γιάννης Φόσκολος μαζί μας. Έχουμε λοιπόν μια μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο Λίνα στο 3,1% από 3,5% που ήταν τον Δεκέμβριο. Οι αυξήσει όμω συνεχίζονται ακάθεκτε στα τρόφιμα. 8,3% ήταν οι αυξήσει στα τρόφιμα τον Ιανουάριο του 2024 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023, 8,9% ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστέ τη ακρίβεια. Είναι το ελαιόλαδο. Πρέπει να σου πω ότι η αυξήση στο ελαιόλαδο ήταν 67,4%, ένα τεράστιο ποσοστό τον Ιανουάριο στα φρούτα 14,2%, στα λαχανικά 14,4%, αναψυκτικά χυμή φρούτων 11,7%. Τώρα, ο Υπουργό Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίο μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Όπεν, αναγνώρισε πω η ακρίβεια και το στεγαστικό είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, μιλώντα μάλιστα και για τα σενάρια ενό νέου έκτακτου επιδόματο για του ευάλωτου, είπε πω δίνουμε όσα αντέχουμε, πρέπει να κρατάμε ένα ζύγι, εάν υπάρχει περίσευμα, δεν το κρατάμε. Το δίνουμε, Ελίνα. Και πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν, ειδικά κύριε. ένα θέμα στα τρόφιμα. Δεν είναι έτσι. Εκεί είναι το θέμα μεγαλύτερο και γι' αυτό έχουμε ρίξει το βάρος μας. Αν θέλετε, την εκτίμησή μου ναι. είναι όχι εδώ. Διεθνώ, καθώς περνάνε οι μήνε. Το θέμα θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται. Πάμε σε αποκλιμάκωση τιμών. Σταδιακή, σταδιακή. Δεν Αχ, λέω θα μειωθούν. Θα παγώσουν. Δεν λέω ότι. Λέω ότι. Οι ρυθμοί του Αψ, πληθωρισμού θα έχουν μια αποκλιμάκωση. Ρυθμό. Δίνουμε όσα αντέχουμε. Πρέπει, πρέπει, να πρέπει να κρατάμε ένα ζύγι. Διότι αν δεν το κρατήσουμε το ζύγι, θα ξεφύγουν τα πράγματα. Το θέμα είναι η πορεία μας που έχουμε μπροστά, που φαίνεται θετική, να είναι και βιώσιμη και να αντέξει στον χρόνο.